Γέροντα ευλογείτε. Ο Κύριος. Είμαστε στο τελευταίο μέρος του Αποστόλου, του μυστηρίου του Στεφανώματος, στο γνωστό για όλους μας σημείο που λέει ότι ε, «η δε γινή να φοβείτε τον άνδρα» και έχουμε τον Άγιο Νεκτάριο να μας συνοδεύει σε αυτή την ανάλυση που μας κάνετε με κάποια σχόλιά του και θέλω να ε, μας εξηγήσετε κάτι εδώ που λέει ο Άγιος ότι αυτός ο φόβος που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος λέει είναι ιερός, αγνός και δίκαιος και σας διαβάζω ακριβώ όπως το γράφει και ότι επιβάλλεται ούτως εις τας γυναίκα σωστή εντολή δια την εαυτόν ευτυχίαν και αιωνίαν ευδομονίαν και τον αδιάρρηκτον σύνδεσμο της κοινή αγάπης θέλωμεν αποδείξει. Μπορείτε να μας μιλήσετε γι' αυτό που λέει ιερός, αγνός και δίκαιος φόβος. Νομίζω ότι για να το καταλάβουμε καλά θα δούμε και σε άλλες περιπτώσεις πώς χρησιμοποιείται η λέξη «φόβος» από την Αγία Γραφή και από την Εκκλησία. Λέμε μεταφόβου Θεού», «εν φόβο Θεού», «φοβού των Θεών». σε ο φόβος», λένε, λέει η Γραφή. Αυτός ο φόβος δεν είναι ο ψυχολογικός φόβος, που φοβόμαστε ένα άγριο θηρίο, τους ληστές, τους κακούργους, τους δικαστές κτλ. Αλλά είναι ο, το δέος, αυτό που λέμε εμείς σήμερα με την έκφραση «Σέβομαι, αγαπώ, προσέχω, στέκομαι δέος μπροστά στο μυστήριο». Με φόβο δηλαδή, αλλά φόβο ο οποίος είναι γεμάτος με σεβασμό, με αγάπη, με λεπτομερή χειρισμό του γεγονότος. Φοβάμαι να κήξω πάνω σε αυτό το θέμα, και γιατί το φοβάμαι θα μου κάνει κάτι. Αλλά είναι τόσο λεπτό θέμα που πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός πώς θα το διαχειριστώ. Άρα πώς συνδέεται αυτό με το υγιεινή να φοβείται τον άνδρα. Η γυναίκα να διαχειρίζεται και να προσέχει τον άνδρα της με πάσα λεπτομέρεια Πάσα λεπτότητα και με πάσα προσοχή. Σαν να διαχειρίζεται με δέος ένα πάρα πολύ ιερό και πολύτιμο πράγμα. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό το ιερός που λέει ο Άγιος Νεκτάριος, το καταλαβαίνουμε. Το αγνός και δίκαιος φόβος. Θέλετε να μας Δεν εμβαθύνετε. έχει στοιχεία ενο, ενοχικά. Φοβάται ο ένοχος την δικαιοσύνη. Φοβάται ο δηλός κάτι το οποίο το φοβίζει. Δεν έχει τέτοια στοιχεία μεταπτωτικά, ενοχικά, έστω και ανθρώπινα. Είναι αγνός, είναι, είναι άγιος φόβος. Είναι κάτι το οποίο βγαίνει μέσα από τον πολύ σεβασμό, από το τιμιότατο του πράγματος. Είναι τόσο τίμιο, είναι τόσο πολύτιμο, είναι τόσο άκριβο που το διαχειρίζομαι με τα πολλού φόβου, με τα πολλής προσοχής και αγάπης και σεβασμού. Για να κλείσουμε με αυτά τα, τα σχόλια του Αγίου Νεκταρίου, λέει ότι ο φόβος είναι έμφυτο συνέστημα των ανθρώπων και σημειώνει ότι ο φόβος ο ω ως δέος ή δηλία ή τρόμος ονομάζεται φυσικός, ο δε φόβος ο εκδορούμενος, ο ως ταραχή και ανησυχία ή αγάπη και ευλάβεια ονομάζεται ηθικός. Ο εναγής λέει φόβος, είναι φόβος κολάσεως. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει ο εναγής φόβος μέσα στο ζευγάρι. Ο εναγής δηλαδή με ήττα με με σημαίνει το κακός φόβος που είναι εναγής, που λέμε τον εναγή των εσχρής Είναι ο φόβος που προέρχεται από την αμαρτία, από την ακαθαρσία μας, από τη μία αγιότητά μας. Και πώς αυτό εφαρμόζεται, μάλλον πότε συμβαίνει αυτό με στο, στο, γάμο. Όταν μέσα στο γάμο υπάρχει ακαταστασία, αταξία, απροσεξία στις σχέσεις των ανθρώπων, τότε ο φόβος γίνεται να αγείς, γίνεται ακάθαρτος. Ο Απόστολος μίλησε πάρα πολύ για, το, για, την, για την αγάπη που έχει ο Χριστός με την Εκκλησία πώς εμείς πραγματικά θα μάθουμε από τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία για να το εφαρμόσουμε και μες το γάμο μας. Όταν ζούμε Χριστό και η ζωή μας είναι ζωή συνδεδεμένη με την Εκκλησία με τα Αγία Μυστήρια, τότε μαθαίνουμε εμπειρικά αυτήν την, την άριχτη σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας και ότι ο Χριστός ζωογονεί την Εκκλησία, αυτό είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Χριστός είναι το κέντρο της αγάπης της Εκκλησίας και δι' αυτού καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να είναι και ο δικός μας γάμος ως μία μικρή εικόνα της αγάπης του Χριστού προς την Εκκλησία. Γύρωτα όμως, ας το πούμε ότι και εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, ε, δυσκολεύομαστε, απ' τη μία δεν, δεν το θυμόμαστε καθόλου αυτό, δηλαδή δεν το έχουμε στο μυαλό μας, από την άλλη άμα το βάλουμε στο μυαλό μας δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε. Να το καταλάβουμε ενώ πρακτικά για να μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Γιατί γίνεται αυτό, τι πρέπει να αλλάξουμε. Δεν πρέπει να περιμένουμε να το καταλάβουμε εγκεφαλικά. Αυτό μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο να το καταλάβουμε και να το αναλύσουμε εγκεφαλικά. Αλλά είναι εμπειρία. Όταν έχουμε την εμπειρία της αγάπης του Χριστού που είναι μέσα στην Εκκλησία και αισθανθούμε αυτήν την ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας, βλέποντας αυτήν την εμπειρία μπορούμε να καταλάβουμε και πώς εμπειρικά εμείς θα πορευτούμε στη σχέση μας με τη σύζυγό μας και μέσα στην οικογένειά μας. Ο Απόστολος λέει ότι ο άνδρας αγαπάει τη γυναίκα όπως το είδαμε πολλές φορές, σαν εαυτό του. Ε, ενώ η γυναίκα ναι, στην απόδοση στα νέα ελληνικά λέει αυτό το να φοβεί τον άνδρα είναι να σέβεται τον άνδρα. Έτσι το μεταφράζω, το αποδίδουνε. Δεν υπάρχει λέξη νομίζω στα νέα ελληνικά που να αποδίδει ακριβώ αυτό που θέλει να πει ο λέξη φόβο στην Αγία Γραφή. Αλλά ναι, αλλά εξηγήστε μας τη διαφορά αυτο αυτών των δύο όμω. Κάτι θέλει για να χρησιμοποιεί άλλε λέξει, κάτι θέλει να μα πει εκεί σε σχέση με την αγάπη του άνδρα προς τη γυναίκα και την αγάπη της γυναίκας προς τον άνδρα. Ε, να φοβείτε τον άνδρα σημαίνει με πολύ αγάπη και με πολύ προσοχή να, να προσέχει πώς διατηρεί και πώς συντηρεί αυτή την αγάπη του, του, μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων. Η γυναίκα, επειδή είναι ευαίσθητη και είναι πλούσια σε συναισθήματα και σε εκδηλώσεις αγάπης, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική στο να διατηρήσει αυτή την αγάπη αγνή και αγία και κατά Θεό, χωρί να την ρίχνει σε ανθρώπινα επίπεδα μέσα σε αυτήν τη σχέση με τον άντρα της. Άρα αυτό ε, γίνεται λόγω της φύσεως της γυναίκας. Γι' αυτό δεν λέει και για τον άνδρα το ίδιο πράγμα. Ε, θέλει να πει ότι η γυναίκα πρέπει να παρουσιάσει κάποια στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν την αγάπη της όπως την αγάπη του άνδρα. Ο άνδρα να την αγαπά, να την περιθάρπει, να την τρέφει, να την συντηρεί, να την προστατεύει και η γυναίκα να αποδίδει στον σύζυγο την αγάπη της μέσα από τη γυναικεία της φύση. Τώρα αυτό σας, σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις ε, και στην, αυτή, και στην προηγούμενη, πάνω σε αυτό το θέμα επιμένω, γιατί υπάρχει αυτή η παρεξήγηση που ίσως να είναι άγνοια ότι ε, μα τελικά ε, ίσοι είμαστε. Ή είμαστε ίσοι, αλλά τι θέλει εδώ να πει η Εκκλησία. Θέλει να πει ότι άλλο πράγμα είναι ο άντρα και άλλο πράγμα είναι η γυναίκα. Άλλος πως εκφράζεται ο άντρας, άλλος πως εκφράζεται η γυναίκα. Έχουμε δει περιπτώσει ανθρώπων που αισθάνονται ότι δεν έχουν από τον σύζυγό του την αγάπη και τη συμπεριφορά που θα περίμεναν να έχουν, που έχουν ανάγκη να έχουν. Μια γυναίκα έχει ανάγκη να, ο άντρα να είναι άντρας της και να εκδηλώνει τη συμπεριφορά του και την αγάπη του και τον ενδιαφέρον του και τον λόγο του και την παρουσία του ω άντρα, όχι ω γυναίκα. Και ο άντρα περιμένει από τη γυναίκα του όχι μια αγάπη και παρουσία αρενοπή και ανδρική, αλλά μια γυναικεία παρουσία δίπλα του. Διότι αυτή είναι το έτερο του. Αυτό είναι που χρειάζεται ο άντρα μέσα στη συζυγία του. Άρα, να μην το ξαναπιάσουμε το θέμα, αλλά έχει σημασία τελικά, έχει μεγάλη σημασία η διαφορά του φίλου σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα διότι η διαφορά του φίλου προκαλεί και την έλξη. Όπως στη φυσική τα ετερόνυμα έρχονται και τα μόνιμα αποθούνται, έτσι και στη φυσική σχέση ο άντρας ελκύεται από τη γυναίκα κατά φύση, διότι αποτελεί το, το άλλο μισό του. Που, που, το είπε ο Αδάμ, «Τού τον είναι ως εκ τον εκτιστέ μου και σάξε της σαρκός μου». Αυτή η, η το έτερον η μισή, η άλλη η γυναίκα, αυτή είναι που ελκύεται από τον άντρα και αυτό αποτελεί νόμο της φύσεως. Βέβαια, στην άλλη περίπτωση και στις ομοφιλικέ σχέσεις θα γυρίσει και θα πει ο ένας ότι εμένα με ελκύει αυτός ο άνδρας ή η γυναίκα θα πει με ελκύει. Μάλλον να το πω αλλιώς όπως το λέει πραγματικά. Αισθάνομαι ότι με ελκύει η, η μία γυναίκα να ελκύει την άλλη γυναίκα. Εδώ πού είναι το μπέρδεμα. Εδώ το μπέρδεμα είναι βαθύτερο. Βαθύτερο είναι σίγουρα... Εντάξει, με πολύ κατανόηση βλέπουμε και ακούμε τους αδερφούς μας. Αλλά η φύση των πραγμάτων όπως μας την παρέδωσε η Αγία Γραφή και η Εκκλησία μας είναι αυτή της ευλογημένη σχέσης των δύο φύλων. Έχετε πει ε, πολλές φορές και θέλω πάρα πολύ να, να εμβαθύνετε σε αυτό ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα η ματιά με την οποία βλέπουμε όλα τα πράγματα μέσα στη ζωή αλλά ειδικά μες στο γάμο. Δηλαδή έχετε πει αυτό το πολύ ωραίο ή θα τον δούμε γλυκή το γάμο ή θα τον δούμε πικρό. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό. Όλα τα πράγματα έχουν μεγάλη σημασία από την αρχή το πόσο ο άνθρωπος τα αντιμετωπίζει. Ακόμα και τα απλά πράγματα, δηλαδή το πρωί που θα ξυπνήσεις. Εάν ξυπνήσεις και πεις δόξα ο Θεός, ευχαριστώ σε Χριστέ μου που με αξίωσες να έχω μια καινούργια μέρα. Και επικαλεστούμε τη βοήθεια του Θεού και με χαρά αρχίσουμε την ημέρα μας. Τότε η ημέρα μας κελάει μέσα σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Εάν από το πρωί που θα ξυπνήσουμε, αρχίσουμε να αγωγίζουμε και να λέμε τι θα περάσω σήμερα και να δούμε τι θα μου συμβεί και πώς, τι θέλω και ξύπνησα και χίλια δυο με ψήμερα πράγματα, θα χαλάσουμε και τα καλά και ευχάριστα που θα τύχουν στη μέρα μας. Και ο γάμος είναι κάτι το οποίο να το δούμε εξ αρχής ως ένα ευλογημένο στάδιο. Όχι ως καταναγκαστικά έργα, όχι ως κάτι που είναι καταδικασμένο να αποτύχει και να βυθιστεί, αλλά σαν κάτι το οποίο είναι ευλογία, είναι χαρά, είναι κάτι το οποίο θα μας γεμίσει με το σκοπό της ζωής μας, που είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Στην αρχή είναι σίγουρο ότι το βλέπουμε έτσι. Και α μην καταλαβαίνουμε καλά και τα πνευματικά δηλαδή, το βλέπουμε ω γλυκική. Όσο περνάνε τα χρόνια, μπαίνει ε, αυτό αυ, 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 ο πειρασμό, πέστε το, όπω θέλετε, και δυστυχώ αλλάζει η ματιά μα. Τι φταίει και αλλάζει η ματιά μα, Διότι δεν αρχίσαμε με το βλέμμα του Θεού στα γεγονότα της ζωής μας. Το βλέπαμε σαν γλυκή λόγω των κοσμικών μας προ προϋποθέσεων. Δηλαδή το βλέπαμε το γάμο ότι είναι γλυκής, γιατί έχει χαρές, γιατί έχει ταξίδια, γιατί έχει ομορφιές, γιατί έχει σαρκικές απολαύσεις. Χίλια δύο πράγματα μπορεί να πει κανείς. Αλλά και αυτά δεν λέει κανείς ότι είναι αμεληταία και κατακριτεία. Μέσα στο γάμο υπάρχουν σίγουρα πολλά χαρούμενα πράγματα. Αλλά εάν δεν είναι κατά θεών, τα κριτήριά μας δεν θα αντέξουν στην πορεία της ζωής. Στην πορεία της ζωής θα τα δοκιμάσει όλα αυτά, θα τα, θα τα κουνήσει, θα τα, τα, τα ταρακουνήσει. και ότι δεν είναι σταθερό και στερεό θα πέσει. Ποιε είναι οι μεγαλύτερες αλήθειες που πρέπει να έχει το ζευγάρι ως οδοδείχτες για να γίνει η συζυγία ομαλή, ειρηνική, υποδειγματική και γιατί όχι και ζηλευτή Νομίζω ότι όλη, όλη η σχέση στο γάμο στέκει πάνω στην ταπείνωση, η οποία γεννά την αγάπη. Μόνο ο ταπεινός αγαπά τον άλλον άνθρωπο. Ο ταπεινός, ο ταπεινός είναι αληθινός. Αγαπά, σέβεται, εκτιμά τον άλλον άνθρωπο και ξέρει να ζητά και συγνώμη όταν κάνει λάθη, που είναι και αυτά φυσικά φαινόμενα με τα πτωτικά και δεν έχει παράπονα εγωιστικά και απαιτήσει οι οποίες είναι έξω από τα όρια τα φυσιολογικά. Άρα νομίζω μου απαντάτε στην επόμενη ερώτηση, ίσως να είναι η συνέχεια ότι λέω πώς μπορεί να επιτευχθεί η αμοιβαία ανοχή, η αμοιβαία μακροθυμία, η αμοιβαία υποταγή και κατανόηση. Τελικά είναι θέμα ταπείνωσης μόνο. Όλη η αρμονία του ανθρώπου στέκει πάνω στην ταπείνωση. Και όλη η δυσαρμονία και η δυσόδης μορφή της ψυχής μας στέκει πάνω στην υπερηφάνεια. Να ρωτήσω, ρωτήσω κάτι, Γέροντα. Ε, τελικά, ο ταπεινός άνθρωπος είναι και ο έξυπνος άνθρωπος. Αυτός είναι πανέξυπνος. Διότι ε, εξεπέρασε όλες τις δυσκολίες πριν τις συναντήσει. Αυτό μπορείτε να μας το συνδέσετε με τον μοναχισμό, δηλαδή με τους ανθρώπους που γνωρίσατε. Ενώ την ταπείνωση ως αποτέλεσμα πια εξυπνάδα. Δηλαδή να σας έκανε εντύπωση και να πεις τελικά το να είσαι ταπεινός είναι έξυπνο πράγμα. Είσαι έξυπνος, έχεις καταλάβει δηλαδή. Μα όταν μα λέει ο Χριστός μας ότι όταν πας κάπου μη καθίσεις στην πρώτη θέση και να μην σε στείλω στην τελευταία. Κάθισε τελευταίος για να σε φέρω στην πρώτη. Αυτό δεν είναι μια έξυπνη κίνηση. Δηλαδή, όταν επιζητά την πρωτοκαθεδρία, θα σε ταπεινώσουν τα γεγονότα, θα στείλουν πίσω. Ενώ όταν εκουσίω επιλέξει την τελευταία θέση, τότε τιμάσαι όταν σου προσφέρουν μια καλύτερη. Αυτό είναι έξυπνο άνθρωπο. Ο έξυπνο άνθρωπο είναι ο ταπεινό, ο οποίο παρετείται από μόνο του από εγωιστικέ απαιτήσει. Από μόνο του λέει: Δεν θέλω αυτό, δεν θέλω το άλλο. Δεν διεκδικώ αυτό το οποίο για του άλλου είναι σημαντικό. Παρετούμε το διεκδικήσεό μου. Και αισθάνετε ευτυχισμένο. Τώρα στη μοναχική σα πορεία όλα αυτά τα χρόνια και μετά βέβαια και στην ιερατική και αρχιερατική κτλ. Ε, υπήρχαν περιπτώσεις που είδατε, ας αρχίσουμε από κληρικούς, ενώ από ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία βέβαια, όχι λαϊκούς, ε, που να είπατε να σας εντυπωσίασε αυτό και να πείτε τελικά αυτό είναι σημαίνει να είναι έξυπνος ο άνθρωπος. Ε, Είδα στη ζωή μου περιπτώσεις πολλές ανθρώπων που φάνηκε εκ των προτέρων ότι θα έσπαζα. Και θυμόμαι εκείνη τη λαϊκή παροιμία που λένε στην Κύπρο, δεν ξέρω στην Ελλάδα το λένε, ότι η δέντρο που λυγίζει δεν κόβεται. Και πολλές φορές το είπα σε πολλούς ανθρώπους όταν ήρθαν μέσα σε περιπέτειες κτλ ότι να μάθουμε να λυγίζουμε να ασκήβομαι, να υποχωρούμε, γιατί αυτό το πράγμα δεν σημαίνει ήττα, σημαίνει διαχείριση των φαινομένων. Και όποιο σκύβει μπορεί να μπει και μέσα σε μικρά καλυβάκια. Έχει ένα ωραίο παράδειγμα που λένε στο Άγιον Όρος για κάποιον περίφημο πνευματικό, ο οποίος ήταν στην περιοχή των Καραιών και έμενε σε ένα χαμηλό καλυβάκι. Εκεί υπήρχε ένα πατριάρχη οικουμενικό Κωνσταντινούπολεο, ο οποίο ήταν πολύ έξυπνο, πολύ μεγάλη προσωπικότητα, αλλά σκληρό. Αλλά πολύ καλό. Συνήθισε τον, τον, πνευματικό στην αυλή του, του πρωτάτου. Και του λέει: Πνευματικέ, πού μένει. Λέει: Δέσποτα, δεν μπορεί να έρθει εκεί που μένω. Λέει: Όχι, μπορώ, πε μου και θα έρθω. Λέει και να με βρει και που μένω δεν θα μπορεί να μπει στο καλυβάκι μου. Λέει γιατί δεν μπορώ, λέει είναι πολύ χαμηλή πόρτα. Λέει θα σκύψω. Αν έσκυβε που θα φτάσουν και στο θρόνο σου. Του λέει. Δηλαδή είναι τέχνη να μάθει κανεί να υποχωρεί, να σκύβει, να λυγίζει, να κάνει μια οπισθοχώρηση. Ακόμα και στη, στον πόλεμο, μερικέ φορέ η οπισθοχώρηση είναι νίκη, δεν είναι ήταν. Δεν θέλω να παίξω με τις λέξεις, αλλά απλώς θέλω να το εξηγήσετε για να γίνει κατανοητό, για να το, να το εκλάβουμε εμείς και ως ζήτημα μες στο γάμο, αλλά υπάρχει διαφορά από την πνευματική ξυπνάδα με την πνευματική ευφυΐα. Σας το λέω πάλι με την εμπειρία με τους ανθρώπους που γνωρίσατε. Η ευφυΐα νομίζω είναι κάτι που το καλλιεργεί ο άνθρωπος. Και η εξυπνάδα είναι κάτι που το φέρει εκφύσεως, νομίζω. Δεν είμαι βεβαίως γι' αυτό. Αλλά σίγουρα ο ενάρετος άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, είναι και έξυπνος, είναι και σοφός, είναι και ευγείς. Διότι καλλιεργεί τη φυσική εξυπνάδα και τη βάζει στα όρια της κατά ζωή ζωής και αυτό μου βοηθά πάρα πολύ και στην διαχείριση των διαφόρων πραγμάτων της ζωής του. Έχουμε δει από τους γέροντές μας που σε κάποιες περιπτώσεις φαίνονταν πολύ επικείς, πολύ υποχωρητικοί. Ακόμα και ότι συμφωνούσαν με πράγματα τα οποία για μα ήταν αδιανόητα. Αλλά αυτός ο τρόπος κέρδιζε τους άλλους που ήταν στην αντίθετη πλευρά και με αυτόν τον τρόπο έφεραν κοντά τους τον άνθρωπο ο οποίος τους δοκίμαζε, τους επείραζε. Σας το λέω αυτό για να κλείσουμε τώρα αυτό το κεφάλαιο. Γιατί θέλω να μας πείτε έτσι που το λέτε, λέτε είναι καλλιέργεια. Άρα εγώ το εκλαμβάνω ότι είναι μια πορεία δηλαδή και εδώ πείτε μας πάλι την εμπειρία σας. Όταν μπαίνει κάποιος στο μοναχισμό παράλληλα μπαίνει και στο γάμο. Τα, τα συνδέουμε mm. τώρα τα δύο έτσι. Ε, αυτή η πορεία είναι μια... Ε, βελτιώνεται... Γιατί είπατε ότι η ευφυα mm. είναι η δηλαδή φτάνει και καλλιεργεί αυτή Βέβαια. την ευφυα. Βελτιώνεται διότι συν το χρόνο αποκτά εμπειρίε και τη πράξεω καταλαβαίνει ότι είναι πιο καλό πράγμα να συμπεριφέρεσαι ταπεινά και γλυκά παρά σκληρά και πικρά. Και θυμάμαι ένα γεροντάκι στην Ιερά κοινότητα που έκαμε αντιπρόσωπο που έλεγε όταν ήταν καμιά φορά σε όξυση τα θέματα και εμεί σαν νεότεροι εκφραζόμασταν κάπως έτσι πολύ τολμηρά ερχόταν και έλεγε γλύκανε λίγο το λόγο σου Πάτερ με το μέλι τρως πιο πολύ ψωμί παρά με το ξύδι δηλαδή κερδίζεις τον άλλο με το να γλυκάνεις το λόγο σου και όπως με το μέλι τρως πιο πολύ ψωμί παρά με το ξύδι και έτσι και με το γλυκό λόγο κερδίζεις τον άλλο και αποκτάς το αποτέλεσμα που θέλεις πιο εύκολα και πιο ανώδυνα Άρα με την πείρα θέλω να μου το πείτε αυτό αλλάζει ο άνθρωπος μες στο γάμο Πολύ αλλάζει, οριμάζει και πρέπει να οριμάσει διαφορετικά είναι ο άνθρωπος όταν είναι 20 χρόνων μετά στα 25, στα 30, στα 40 αλλάζει, οριμάζει ο άνθρωπος αποκτά εμπειρίες ζωής και εμπειρίε πνευματικέ βέβαια. Έχει ολοκληρωθεί η ανάγνωση του Αποστόλου και ακούμε από του ιεροψαλτέ πια το αλληλούια. Τρει φορέ. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Τι σημαίνει αλληλούια και γιατί το βάζει η Εκκλησία σε αυτό το σημείο πριν το Ευαγγέλιο. Διότι η αλληλούια είναι εβραϊκή λέξη που σημαίνει «Νείτε τον κύριο. Και τελειώνοντα το Απόστολο, συνήθω έχει κάποιου στίχους από του ψαλμού και είναι διάψαρμα αυτό το οποίο έλεγαν οι Εβραίοι ενώντας τον Θεό και ακούγοντας το λόγο του Αγίου Πνεύματος για τον Αγίον Αποστόλων ενούμε τον Θεό που μας χάρισε αυτή τη γνώση του, του λόγου του και συνήθως θυμιάζει και ο διάκονος εκείνη την ώρα και όλες οι αισθήσεις μας ετοιμάζονται για να ακούσουν το Άγιο Ευαγγέλιο. Ο στίχος λέει «Συ Κύριε φυλάξεις μας και διατηρήσεις εσύ μας πριν αρχίσουμε ναι. το Ευαγγέλιο. Σε ποιους αναφέρεται ο στίχος. Ο στίχος είναι από τους ψαλμούς του Δαβίρ και λέει εσύ Κύριε να μας φυλάξεις και να μας διατηρήσεις από ορατούς και ορατούς εχθρούς. Στον άνθρωπο, στους νιόνυφους. Είναι μια προσευχή εξ των νιόνυφων. Και φαντάζομαι και στους παρευρισκομένου. Όλοι, όλοι μετέχουμε στη θεία χάριτος του μυστηρίου. Ευχαριστούμε πολύ Γέροντα. Παρακαλώ, Θεός μαζί σας.